Καλησπέρα παιδιά, Αντώνης εδώ και ναι, ίσως με βλέπετε λίγο... Πώς είσαι έτσι ρε φίλε? Τι είσαι έτσι? Τόσο κοιμισμένος. Είναι επειδή μόλις ξύπνησα και τώρα θα μου πείτε γιατί κάνεις vlog μόλις ξύπνησες Αντώνη με τις τσίπλες στα μάτια και τα μπερδεμένα μάτια και το κάνω επειδή γυνατό. Τούτο εδώ, άμα το βλέπετε, αυτό εδώ ήρθε ένα πικητάκι και θέλω να σας δείξω, sorry που είναι λίγο ακατάστατα μόλις ξύπνησα όπως είπα, ρουχαλάκια εκεί πέρα εδώ μας ζενάζουν. Θέλω να σας δείξω αυτό το πακετάκι εδώ πέρα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, αν και δεν μου φαίνεται επειδή μόλις ξύπνησα όπως είπα. Είμαι χαρούμενος επειδή αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στο κανάλι αυτό εδώ. Άκου, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, δεν έχουμε γωνία. Τώρα θα δείτε τι είναι αυτό. Ανοίγουμε σιγά σιγά. Σίγουρα αυτό είναι. Άμα είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Άμα είναι κάτι άλλο, θα με έτσι. Τι είναι αυτό. Ανοίγουμε σιγά σιγά. Χωρίς να φύγει την καμερίτσα μας. Τελικά είναι αυτό νομίζω. Ω, κοιτάξτε. Τι μπορεί να μην είναι αυτό το πραγματάκι. Sorry που είναι τα πάντα μαύρα. Ωπαλάκια, spoiler alert. Ωπαλάκια τη. Ωρε φίλε, και έχουμε το Razer Siren. Πώς λέγεται, sorry, και είμαι όρθιο. Siren, Suparen. Δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά έχουμε πλέον καινούριο μικρόφωνο και κουνιέται η κάμερα και δεν το έχω καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, επειδή τον τελευταίο καιρό. Κάτσε να κάνω εδώ πέρα. Τον τελευταίο καιρό, δηλαδή από την αρχή που πήρα το άλλο μικρόφωνο, το Logitech αυτό, τα μπλε ακουστικάκια. Είναι σάπιος ο ήχος και μου έλεγα ότι είναι καλά τα ακουστικά και το μικρόφωνο. Για να ακούς τον ήχο καλά είναι τα Logitech τα παλιά που είχα, αλλά για να μιλάς, όχι τόσο. Ήταν σαν τα παλιά μου τα κόκκινα που ήταν. Είχα πάρα πολύ καιρό να έχω καλό ήχο στο κανάλι και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά αφήστε τα να πάνε, είχα τεράστια περιπέτεια όσον αφορά αυτό το μικρόφωνο. Επειδή μου το είχαν στείλει η Zegetron, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Zegetron, Razer, τη Zegetron. Μου το είχαν στείλει πιο μπροστά. Και επειδή εγώ δεν ήμουνα εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, έτσι να το παραλάβω, γίνανε διάφορα πράγματα. Και ναι, έγινε ένας μικρός χαμούλης κάπως. Απλώς έψαχνα το δέμα μου και νομίζαμε ότι είχε χαθεί το δέμα. Και το έψαχνα. Το έψαχνα. Αλλά εντάξει, το βρήκαμε τελικά. Επειδή απλώς εντάξει, φταίω και εγώ μπορείτε να πείτε επειδή έλειπα. Αλλά εντάξει, κακό είναι να λείψει όταν σου έρχονται δέματα και αυτά. Είναι λίγο πόνος στο ποπουδάκι. Λοιπόν, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά. Γι' αυτό ήθελα να κάνω αυτό το vlog όταν το ανοίξω. Και σίγουρα θα υπάρχει κάποιο unboxing, κάτι στο κανάλι, κάπως να σας το δείχνω. Γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θέλω να το ανακοινώσω. Πώς το λένε, παιδί μου, το έχω καινούριο μικρόφωνο. Θέλω να το ρυθμίσω έτσι ώστε να έχω καλό ήχο. Θέλω πραγματικά. Τώρα ήδη σκέφτομαι πώς θα είναι, πώς θα είναι εκεί πέρα, στο μέρος πώς θα είναι εκεί πέρα πάνω. Έτσι σκέφτομαι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Να τώρα βλέπετε σιγά σαν να το ξυπνάει, μπορεί έτσι που ήταν, ξύπνησα. Κάπως έτσι είναι και... αγάπη μου εσύ, θα περάσουμε καλά εμείς οι δυο μας, τα δυο μας εμείς. Και να βλέπετε εδώ πέρα, αυτά είναι τα παλιότερά μου ακουστικά, τα πάρα πολύ παλιά, που ταιριάζαν με τα πάντα μου όλα, επειδή βλέπετε το πληκτρολόγιο μου είναι κόκκινο και το αντικείμενο είναι κόκκινο. Αλλά τώρα το νέο μου ακουστικά είναι μπλε, αλλά εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά αυτά εδώ, αλλά εντάξει, τώρα θα αντί για τέτοιο μπορεί να έχουμε ένα κόκκινο, μπλε για να ακούω και πράσινο. Εκτός αν έχω αυτά τα ακουστικάκια. Αλλά έχω ένα θέμα αυτά τα ακουστικάκια. Τέλος πάντων, αυτό ήταν αυτό το vlog. Μόλις σήμερα πριν λίγο χουζούρευα και ακούω την πόρτα. Ωπα ρε, ποιος είναι, ποιος θα την άρθε. Ανοίγω την πόρτα, τέτοι. Πάρα πολύ, συγγνώμη, κοιμάμαι όρθιος. Κάπως έτσι και υπόγραψα κάπως έτσι, ξέρω τα τέτοια. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσετε τη χαρά μου. Ελπίζω να χαίρεστε κι εσείς με εμένα, επειδή θα αλλάξει ο ήχος στο κανάλι επιτέλους, όχι αμέσως, επειδή έχω και άλλα βίντεο που είναι το παλιό μικρόφωνο και πρέπει να τα κάνω edit κάποια στιγμή έτσι ώστε όταν κάνουμε αυτό το μικρόφωνο να αρχίσει να έρχεται καινούριος ήχος. Οπότε ναι, είμαι πολύ χαρούμενος και χαρούμενος να κάνω και unboxing έτσι ώστε να το δοκιμάσω εδώ πέρα. Να σας πω την αλήθεια, ίσως το δοκιμάσω και μετά το βάλω μέσα για να το κάνω unboxing. Θα δούμε, επειδή θέλω να το δοκιμάσω πρώτα πριν κάνω το unboxing. Και τώρα επειδή έχω δυσκολία καθημερινά και αυτό δεν προλαβαίνω τόσο. Οπότε Ναι, ίσως κάνουμε λίγο τσίκινγκ. Ναι. Σιγά, το ίδιο unboxing δεν θα είναι, ρε παιδιά. Το έχεις μέσα στο κουτί, έτσι. Ποιος ξέρει ότι το έχεις βγάλει. Ποιος θα ξέρει ότι το έχεις βγάλει. Κάτι πάλι. Και αν το έχεις βγάλει, πάλι unboxing. Δεν το βγάζεις. Καλά, θα δούμε. Εντάξει, νομίζω σας το λέω. Έβγηκε πάρα πολύ ώρα το vlog. Τα λέμε. Γεια! Razer Siren.